Υπάρχει νόμος για την πολιτική προστασία, φρέσκος, του 20, ο 4662 της Νέας Δημοκρατίας. Αυτόν τον νόμο η κυβέρνηση τροποποιεί και συμπληρώνει. Καθόλου περίεργο βέβαια, αν σκεφτούμε τις καταστροφές που υπήρξαν αυτά τα χρόνια, από πυρκαγιές και πλημμύρες. Στη Θεσσαλία μάλιστα οι άνθρωποι ακόμη ζουν με αυτές. Ολοφάνερη λοιπόν η αποτυχία της υφιστάμενης πολιτικής προστασίας, αποδεικνύοντας ξανά πόσο επικίνδυνη γίνεται για το λαό εκείνη η κοινική αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κόστους και οφέλους στα αναγκαία έργα πρόληψης που λείπουν. Εν τέλει, όλο εκείνο το πολυδιαφημισμένο σας μοντέλο της πολιτικής προστασίας μέσα σε μόλις 3 χρόνια έγινε στάχτη στην Πάρνηθα, την Εύβοια, τη Ρόδο, τη Δαδιά και λάσπη και πλημμύρα στη Θεσσαλία. Την αποτυχία σας λοιπόν ομολογείτε με το νομοσχέδιο αυτό. Το γράφετε μάλιστα και στην αιτιολογική έκθεση αποκαλώντας την πολιτική σας ξεπερασμένη, την πολιτική σας την τωρινή πολιτική προστασία, έστω και αν τις δικές σας ευθύνες τις φορτώνετε ως συνήθως στην επίταση της κλιματικής κρίσης που τα βρίσκετε. Παλιά σας τέχνη κόσκινο. Έχετε αναρωτηθεί όμως ποτέ σας, όχι μόνο εσείς, αλλά όλοι σας, όλοι όσοι κυβερνήσατε, γιατί όλες οι αστικές κυβερνήσεις αδυνατούν να υλοποιήσουν ένα σχέδιο ολιστικής αντιμετώπισης στην πολιτική προστασία? Φταίει μια διαχρονική αδιαφορία ή η διαπιστωμένη πολλές φορές ανικανότητα και ανεπάρκεια κυβερνητικών στελεχών και αρκεί άραγε μια απλή αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας όπως κάνετε τώρα, προκειμένου να προστατευτεί πραγματικά ο λαός? Έχουμε κουραστεί πια να τα ακούμε όλα αυτά από όλες τις κυβερνήσεις μετά από κάθε καταστροφή. Η αλήθεια είναι βέβαια διαφορετική. Αυτό που εμποδίζει την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της πολιτικής προστασίας μέσα στον καπιταλισμό που ζούμε δεν είναι παρά η ίδια η οργάνωση της παραγωγής με κριτήριο το κέρδος. Και εξηγούμε, όταν εμπορευματοποιείς τη γη, το νερό και τα δάση, την ίδια την ανθρώπινη υγεία, όταν ταυτόχρονα αγριεύει ο ανταγωνισμός των μεγάλων επιχειρήσεων για το κέρδος και τα χρήματα του κράτους, όπως ξέρετε, πάνε πρώτα εκεί. Και ό,τι και αν περισσέψει για τις ανάγκες του λαού, τότε πέστε μου τι αποτελεσματικό σχεδιασμό και έργα μπορείτε να κάνετε. Αφήστε που κάθε έργο αποτιμάται από τη σκοπιά του επενδυτή που το κατασκευάζει, αγνοώντας επιδεικτικά κάθε άλλη παράμετρο, και έτσι αρκετά τεχνικά προβλήματα, τεχνικά έργα επιτείνουν αντί να διορθώνουν τα σχετικά προβλήματα. Μεγάλοι οδικοί άξονες, αεροδρόμια, βίαιες αλλαγές στην τοπογραφία αλλάζουν απότομα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά αιώνων, οδηγώντας σε νέες πλημμύρες. Η κατασκευαστική δραστηριότητα μέσα και γύρω από τα δάση δεν αυξάνει τις πυρκαγιές. Τα έργα άντλησης πετρελαίων δεν επιτείνουν τα σεισμικά φαινόμενα. Τα εκατοντάδες χιλιόμετρα δασικών δρόμων για τις ΑΠΕ και το βίαιο τσιμέντομα των βουνών δεν σχετίζονται με τις πλημμύρες και τις φωτιές. Τα ατέλειωτα χιλιόμετρα των νέων ηλεκτρικών δικτύων των ΑΠΕ στα βουνά, υποσυντηρημένα κι αυτά, λόγω του κέρδους βέβαια, δεν πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες δασικών πυρκαγιών. Τελικά, είναι η αναρχία της παραγωγής, οι καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί και ο κατακερματισμός της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στη γη, αυτά που καθιστούν αδύνατη μια ολοκληρωμένη αποτίμηση των επιπτώσεων από την παραγωγική δραστηριότητα, πόσο μάλλον μια ολοκληρωμένη διαχείρισή της και πρόληψη του κινδύνου. Και έρχεστε τώρα και μιλάτε για πρόληψη και για ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Με ένα νομοσχέδιο διάσπαρτο από διαχειριστικού χαρακτήρα και αποσπασματικές τροποποιήσεις ενός νόμου ήδη παταγωδώς αποτυχημένου στην πράξη. Η πρόληψη όμως δεν μπορεί να εξαντλείται στη δημιουργία επιτροπών, συντονιστικών οργάνων με εκείνο το βαρύ άρωμα της γραφειοκρατίας. Γιατί αυτό μονάχα κάνετε. Δείτε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του άρθρου 7. Δεν θα έπρεπε στο έργο αυτό της Επιτροπής να εξασφαλίζεται από ένα κρατικό φορέα με επιστήμονες πολλών αντικειμένων, με εξοπλισμό μέσα, να υποστηρίζεται από μελέτες? Τίποτα από αυτά. Οπότε
Τι γίνεται, αυτή η πενταμελής επιτροπή με 3 στους 5 να είναι επιστήμονες που θα λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί τα παραπάνω, απλώς θα τις δίνει αυτές τις αποφάσεις με έναν επιστημονικό μανδύα. Όσο για την ουσιαστική πρόληψη, αυτήν την αφήνεται στα χαρτιά, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας. Ακόμα και αυτές οι τόσο αναγκαίες ασκήσεις ετοιμότητας για τους πολίτες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 17, αναφέρονται, ξέρετε, με τον όρο «δυνητικά». Δεν τις θεωρείται δηλαδή και τόσο απαραίτητες. Καταστολή, λοιπόν, και διαχείριση της καταστροφής, και όχι βέβαια πρόληψη, ό,τι και αν λέει η κυβέρνηση. Γιατί η πρόληψη, η ουσιαστική πρόληψη, οφείλει να απαντά και στην ίδια την εκδήλωση μιας καταστροφής, αλλά και στην αντιμετώπιση, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτής της καταστροφής. Πρόληψη, λοιπόν, δεν είναι να αλλάζεις ονομασίες οργάνων και να φτιάχνεις επιτροπές ή να τα παραπέμπεις όλα στο 112. Πρόληψη, καταρχάς, σημαίνει να καλύπτεις τις τραγικές ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και μέσα, οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δομές της πολιτικής προστασίας, και να εκτελείς έγκαιρα όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα. Πρόληψη σημαίνει να μονιμοποιείς όλους τους πενταετής, εφταετής και εποχικούς πυροσβέστες, όπως με την τροπολογία σας καλούμε να κάνετε, και να τοποθετηθούν και όλα τα κόμματα πάνω σε αυτήν. Πρόληψη επίσης σημαίνει, ας πούμε, να αρχίσεις επιτέλους να παίρνεις όλα εκείνα τα μέτρα ως πολιτεία, προκειμένου να υπάρχουν αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ώστε να προλαμβάνεται ένα πιθανό αλυσιδωτό ατύχημα βιομηχανικό μεγάλης έκτασης. Σίγουρα όμως, με το νομοσχέδιό σας εξασφαλίζεται ακόμα πιο ασφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο στις επιτροπές διαφόρων επιπέδων, προκειμένου και να μειώνεται το πολιτικό σας κόστος και να διαχέετε τις αναμφισβήτητες ευθύνες σας. Το ομολογείτε άλλωστε ορθά κοφτά και αυτό στην αιτιολογική έκθεση, όπου γράφεται ότι στόχος σας είναι, εκτός των άλλων, και ο αποτελεσματικός, γράφεται, έλεγχος των φορέων του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, και βέβαια το κάνετε και πράξη, και με την αντιεπιστημονική, τουλάχιστον αντιεπιστημονική παγωγή του Εθνικού Αστεροσκοπίου στο Υπουργείο σας. Αλλά γι' αυτό θα επανέλθουμε. Γιατί όμως κι εσείς και οι προηγούμενοι λειτουργείτε έτσι? Γιατί την πρόληψη όλοι σας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθείτε ακόμα και τώρα όλοι σας να την αντιμετωπίζετε ως κόστος? Μάλιστα, τη λογική σας αυτή του κόστους και ωφέλους την ενισχύετε και με την αρχή της λεγόμενης αναλογικότητας που εισάγεται, με προφανή στόχο τη διάχυση των ευθυνών σας. Ο νόμος 4662 που ισχύει, στο άρθρο 9 λέει το εξής: για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση κινδύνου σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Αυτό είναι και το βασικό σας κριτήριο, το κόστος όφελος. Με οδηγό σας παντοτινό τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, και αυτό είναι βέβαια που οδηγεί μοιραία στην πολιτική της λειψής κρατικής χρηματοδότησης για την προστασία του λαού και του περιβάλλοντος. Να γιατί και η διάρθρωση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και η λειτουργία του μέχρι σήμερα, αλλά και με τις αλλαγές που προωθείτε, δεν εξασφάλισε ποτέ και δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία του λαού. Αυτό που πραγματικά επιδιώκετε με το νομοσχέδιο αυτό είναι να θεσμοθετήσετε και να παγιώσετε την υποστελέχωση των δομών της πολιτικής προστασίας, να εντείνετε την κατασταλτική λειτουργία του κράτους απέναντι στο λαό και βέβαια να εμπεδώσετε ακόμα περισσότερο την πολιτική της ατομικής ευθύνης και της μετάθεσης των ευθυνών στον ίδιο το λαό για ζητήματα που αποτελούν αντικειμενικά ευθύνη του κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν διστάζεται να μεταφέρετε ακόμα και την ίδια την ευθύνη της πυροπροστασίας στους πολίτες, με βαριά μάλιστα πρόστιμα και φυλακίσεις. Η πυροπροστασία όμως, για να εξηγούμαστε δηλαδή, αποτελεί κρατική ευθύνη και πρέπει να εξασφαλίζεται πρωτίστως με την ευθύνη του κράτους και του κεντρικού και του τοπικού, και ο καθαρισμός και ο έλεγχος των μέτρων πυροπροστασίας. Και ενώ η κυβέρνηση κουνά το δάχτυλο στο λαό, την ίδια στιγμή όχι μόνο εκχωρεί την ίδια τη διαχείριση των κρατικών δασών αποκλειστικά στις μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις ξύλου, αλλά ακόμα και αυτοί οι αναγκαίοι καθαρισμοί των δασών γίνονται αποσπασματικά
και όπου συμφέρει τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βέβαια αυγατένουν και παραπέρα τα κέρδη τους, εξασφαλίζοντας πρώτη ύλη είτε για πέλετ είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και τέτοια εργοστάσια λειτουργούν ήδη στα Γρεβενά, στον Ευροκόπη και αλλού. Όσο για τα λεφτά, τα πολλά λεφτά αυτών των δασικών καθαρισμών, αυτά και πάλι καταλήγουν στα ταμεία αυτών των ξυλοβιομηχανικών επιχειρήσεων, την ώρα που μεροκαματιάριδες δασεργάτες στο σουφλί και στη δαδιά ακόμα περιμένουν από πέρυσι τα λεφτά που δούλεψαν για τον καθαρισμό του δάσους. Αλήθεια όμως, για ποια ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών μπορούμε να μιλάμε, όταν εδώ και 25 χρόνια συνεχίζεται ο αποτυχημένος διαχωρισμός της πρόληψης της πυρκαγιάς από την κατάσβεσή της, όταν συνεχίζεται η διάσπαση της επιβεβλημένης ενιαίας διαχείρισης και προστασίας ενός δάσους, και εδώ είναι που βρίσκεται μια από τις πηγές της αδυναμίας διαχείρισης αυτών των μεγάλων πυρκαγιών, μαζί με τις τεράστιες ελλείψεις των επίγειων δυνάμεων, πυρόσβεσης σε μέσα και έμψυχο δυναμικό, αλλά και στη λάθος οργάνωση αυτών των επίγειων δυνάμεων, όπως και στο ότι δεν σχεδιάζεται να σβήνουν τις φωτιές μέσα στο δάσος, αλλά να περιμένουν δίπλα στα σπίτια και στις περιουσίες. Το βάρος λοιπόν στην καταστολή το ρίχνεται. Και τα εναέρια μέσα, τα οποία ναι μεν βοηθούν πολύ, πάρα πολύ, αλλά δεν είναι αυτά που σβήνουν τελικά τις δασικές πυρκαγιές. Και βέβαια, η όποια εμπειρία των δασοπυροσβεστών λύγει και πετιέται στα αζήτητα από τις κυβερνήσεις όταν λήγουν και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αυτών των εργαζομένων. Και να πείτε ότι προτείνεται εδώ και κάποια αλλαγή στη δομή όλων αυτών. Τίποτα. Πουθενά δεν προβλέπεται ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο θα βελτιώνει την αποσπασματικότητα, την αποτελεσματικότητα των εμπλεκομένων. Όσο για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, αυτή κυρίως εστιάζει σε δράσεις καταστολής αντί για την πρόληψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις χρονιές από το 2016 έως το 2020, το 84% των συνολικών κρατικών πόρων πήγε στην καταστολή και μόλις το 16% στην πρόληψη. Ακόμα όμως και αυτή η χρηματοδότηση των δράσεων πρόληψης γίνεται ανεπαρκώς, αποσπασματικά, από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, χωρίς κανέναν τον παραμικρό ολοκληρωμένο μακροχρόνιο κεντρικό σχεδιασμό. Και βέβαια, οι εθελοντικές ομάδες. Ναι, μπορεί να βοηθούν και πράγματι βοηθούν πολύ, αλλά δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαθιστούν την κρατική και κυβερνητική ευθύνη. Τα ίδια όμως τα βλέπουμε και αλλού. Εκτός από τα δάση, υπονομεύεται και η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων. Τόσο και εδώ με την ιδιωτικοποίησή της, όσο και μετά αποσπασματικά, ανεπαρκή. Όπως συνεχώς αποδεικνύονται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, με τη Θεσσαλία να αποτελεί ασφαλώς το πιο εμβληματικό, αλλά και το πιο τραγικό παράδειγμα. Και αυτά βέβαια όπου κριθεί ότι χρειάζεται να γίνουν, γιατί προτιμάτε τα μπαλώματα, μιας και το κόστος της αποκατάστασης σας είναι μικρότερο από το κόστος μιας κατασκευής. Όσο για την αντισεισμική θωράκιση και προστασία, καλά, αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Το Μάρτιο, μας είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκας, θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 24, ο πρωτοβάθμιος οπτικός έλεγχος στατικότητας των σχολικών κτηρίων της χώρας, που θα διαρκέσει μέχρι το Μάρτιο του 2025. Και μετά από όλα αυτά, έχετε το θράσος να μας μιλάτε και για πρόληψη. Οι τελευταίοι νόμοι σας όμως για την πολιτική προστασία έχουν και ένα επιπλέον αντιδραστικό περιεχόμενο. Εντάσσουν την πολιτική προστασία και κάθε είδους ανθρωπογενείς, όπως λέτε, καταστροφές, για τις οποίες μάλιστα μπορείτε να κηρύξετε και κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λέτε μάλιστα ανοιχτά ότι ακόμα και οι κοινωνικές ή οι οικονομικές διαταραχές είναι ζητήματα πολιτικής προστασίας και τις συνδέετε άμεσα με την κατασταλτική λειτουργία του αστικού κράτους και με το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Με απλά λόγια, μια απεργία, ας πούμε, ή ένα μπλόκο σε ένα δρόμο, μια λαϊκή κινητοποίηση, θα είναι μια ανθρωπογενής καταστροφή. Και με το σχέδιο νόμου θα μπορείτε να θέσετε διάφορα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε λειτουργία. Αυτά λέει ο αρχικός σας νόμος. Και αυτά όχι μόνο τα διατηρείτε, αλλά τα εξειδικεύετε και τα ενισχύετε. Θα μπορείτε έτσι κάθε κατάσταση που εγκυμονεί κίνδυνο από φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικούς κινδύνους να την ονομάζετε έκτακτη και στη συνέχεια να μπορείτε να προχωράτε σε περιορισμό κυκλοφορίας, απαγόρευση ταξιδιών, επίταξη μέσων, περιουσίας, υπηρεσιών, προσώπων εν ονόματι πάντα της πολιτικής προστασίας. Το ζήτημα βεβαίως δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία, για να μην ξεχνιόμαστε, σχετίζεται με την ενίσχυση συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της κατασταλτικής νομοθεσίας
με εκείνη τη γενικευμένη τάση διεύρυσης της εφαρμογής του λεγόμενου δικαίου της ανάγκης, όπως ονομάστηκε, χωρίς απαραίτητα την κήρυξη κατάστασης πολιορκίας ή έκτακτης ανάγκης ή εξαίρεσης. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά την περίοδο της πανδημίας. Και ταυτόχρονα, βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση θα δίνεται και η δυνατότητα να προωθούνται και έργα με απευθείας αναθέσεις, επικαλούμενοι πάντα αυτήν την έκτακτη κατάσταση. Δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, για τον Εθνικό Μηχανισμό Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών. Ξέρετε, αυτές οι αεροδιακομιδές δεν αποτελούν ένα αυτόνομο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Συνδέονται άμεσα με την ανάγκη μεταφοράς ασθενών από υγειονομικά ακάλυπτες περιοχές της Ελλάδας, νησιωτικές και τουριστικές κυρίως, σε κατάλληλες νοσοκομιακές μονάδες, κυρίως της πρωτεύουσας. Είναι γνωστό ότι στις νησιωτικές περιοχές, αλλά και όχι μόνο σε αυτές, παντού σε όλη την Ελλάδα, το επίπεδο περίθαλψης είναι επίοικος τραγικό. Τόσο οι ασθενείς όσο και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι θύματα αυτού του κυριολεκτικά άθλιου συστήματος υγείας. Και έρχεστε εδώ αυτό να το καλύψετε με τις αεροδιακομιδές. Δεν είναι τυχαίο εδώ να προσθέσουμε ότι το σύστημα των αεροδιακομιδών, με τα αεροπλάνα δηλαδή και τα ελικόπτερα, είναι ευρέως διαδεδομένο στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, όπου εκεί εξαιτίας της απουσίας νοσοκομείων, πολλών νοσοκομείων, χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα εναέρια μεταφορικά μέσα. Ο οδικός χάρτης είναι γνωστός, λοιπόν. Απαξιωμένες δημόσιες νοσοκομιακές υπηρεσίες, κυρίως σε ό,τι αφορά τα νησιά και τις τουριστικές περιοχές, προβληματικές αεροδιακομιδές μέχρι στιγμής και ειδού να πώς δημιουργείται το πεδίο δόξης λαμπρό για τους επιχειρηματίες υγείας, όσο και για αυτούς των εναερίων μεταφορών. Θα χρειαστώ ένα λεπτό και από τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά, θύμα είναι ο λαός για άλλη μια φορά αυτών των περιοχών. Πίσω τώρα από την, και με αυτό θα κλείσω, πίσω από την απαράδεκτη και αντιεπιστημονική μεταφορά του Εθνικού Αστεροσκοπίου στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παρά τον παραπλανητικό ελιγμό εκεί για την υπαγωγή του στην ΓΕΓΕΚ, και παρά τα κυβερνητικά επιχειρήματα, ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε δηλαδή, αυτό είναι το νόημα των κυβερνητικών επιχειρημάτων, και περί ορθολογικής διαχείρισης και πλήρους αξιοποίησης του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Στην πραγματικότητα, με την διάταξη αυτή, με το άρθρο 19, επιχειρείται να εναρμονίσετε έναν τομέα έρευνας, μάλλον δεν έχει έναν τομέα έρευνας το Εθνικό Αστεροσκοπείο, έχει πάρα πολλούς τομείς έρευνας, αυτούς τους τομείς έρευνας να τους εναρμονίσετε με τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με τη στρατηγική των πράσινων κερδών, των πράσινων αρπακτικών. Αυτό είναι που υποκρύπτεται πίσω από τη μεταφορά του Εθνικού Αστεροσκοπίου στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μόνο που έτσι όμως οδηγείται τη βασική επιστημονική έρευνα του αστεροσκοπίου σε ένα δρόμο συρρήκνωσης και χειραγώγησης. Υποβάθμισης δηλαδή. Κύριε Συνάδελφε. Τελειώνω. Ενώ με μια απροκάλυπτη απόπειρα πλήρους ελέγχου του επιστημονικού έργου του αστεροσκοπίου, επιδιώκετε να εξασφαλίσετε και εκείνη την σιωπή του νεκροταφείου, την οποία θέλετε, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Όλοι θυμόμαστε άλλωστε, δεν ξεχνούνται αυτά, την ενόχληση της κυβέρνησης από τις επιστημονικές ανακοινώσεις του αστεροσκοπίου, φτάνοντας ορισμένοι υπουργοί μάλιστα να αμφισβητούν ακόμα και την ίδια την εγκυρότητα των μετρήσεων του αστεροσκοπίου για τον αριθμό των πυρκαγιών. Μια τελευταία παρένεση. Ακούστε επιτέλους τη δραματική έκκληση του ίδιου του Προέδρου του Εθνικού Αστεροσκοπίου και αποσύρετε αυτό το άρθρο άμεσα. Όσο για τα υπόλοιπα, καταψηφίζουμε φυσικά επί της αρχής το νομοσχέδιό σας.